πότε αντιλαμβανόμαστε, ζώντας αυτή την περιοχή, ότι το πρόβλημα των αγροτών είναι αυτό το οποίο είναι και το σημαντικότερο της αγροτικής παραγωγής και το σημαντικότερο για το νομό μας, γιατί όλες οι παροχές εξαρτώνται από, από τη βασική παραγωγή που είναι η αγροτική. Και βέβαια και η λεγόμενη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας υποτίθεται ότι θα έπρεπε να εξαρτάται την πρωτογενή παραγωγή. Πράγμα που δεν το βλέπουμε. Σαφέστατα και είμαστε αλληλέγγυοι. Θεωρώ και πιστεύω όμως αυτό που θα πρέπει να δείτε εσείς σαν αγροτική σύλλογη είναι αυτό ακριβώς. Η συνεργασία σας με όλους τους φορείς και τις κοινωνικές ομάδες. Διότι είναι αλληλένδετα τα συμφέροντα και η επιβίωσή μας πια συμφέροντα. Η επιβίωσή μας είναι αλληλένδετα. Δηλαδή έχουμε φτωχοποιηθεί όλοι με τις αυτές τις πολιτικές και αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα ξεφύγουμε από αυτές τις πολιτικές. Η ουσία όμως. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή διεκδικούμε, διεκδικείται μάλλον, κάποιες αποζημιώσεις. Δεν είναι εκεί το ζήτημα και το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πρώτα απ' όλα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, μια σωστή αγροτική πολιτική. Από εκεί και πέρα όμως και κάποια άλλα πράγματα όπως το ότι υπήρχε μια αγορά η οποία χάθηκε από κακές πολιτικές, αυτό θα πρέπει να είναι διεκδίκηση των αγροτικών συλλόγων. Να αρθούν αυτές οι πολιτικές. Θα πρέπει να είναι διεκδίκηση όλης της συμμαθίας να αρθούν αυτές οι πολιτικές. Να μην είμαστε πίσω από το άρμα ενός εμπάργου, το οποίο στην ουσία θίγει την πιο φτωχοποιημένη χώρα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ουσία. Εκεί θα πρέπει όλοι μαζί, όλες οι τάξεις, δεν υπάρχουν μεσαία τάξη, δεν το συζητάμε, όλες οι παραγωγικές, ας το πούμε, τάξεις, να συστρατευτούν. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, είστε αγρότες. Σημαίνει ότι έχετε άμεση επαφή με τη φύση, με τη γη. Το θέμα της ταφής, όπως και να το κάνουμε, είναι αντιδεοντολογικό, είναι ενάντια στο περιβάλλον, είναι ενάντια στην ίδια μας τη γη. Αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στις διεκδικήσεις, να αποκλειστεί αυτό. Δεν συζητάμε για ταφή με όποιο τρόπο και να γίνει. Εδώ πάμε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει η υγειονομική ταφή απολυμάτων και μνησμή. Μιλάμε για ταφή ενός οργανικού το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα, άμα θέλαμε να το δούμε με προπρόθεσμα, να παράγει ενέργεια.